Εννοείται και μια παραδείγμα ραγδόλια, μα δεν πήρε να πάνε να μαγιάδρα μπάμπα. Από εδώ, κυρία Διαβολοτάτη, κάνω λίγη καθαριότητα. Ένας καθαρός θάλαμος ελέγχου είναι ένας πολύ ευχάριστος θάλαμος ελέγχου, ξέρετε. Τσάιτ, τρελάθηκες! Τσάιτ, βγες γρήγορα από εκεί μέσα, άκουσες! Ρόγω, από κοντά τη θευγανάζουμε μια στιγμή άφαση, μια... Πρέπει να είναι ο καλεσμένος μου. Πού βρίσκομαι? Αγαπητέ μου, Dr. Jekyll. Καλώς όρισες. Εγώ είμαι η Βάντα, η μεγάλη βασίλισσα όλου του κόσμου. Ξέρω για το φάρμακο που κατασκεύασες και για τον ορό σου. Εμείς οι δυο θα κατακτήσουμε τον κόσμο, Dr. Jekyll. Μα το φάρμακό μου, κυρία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δοκίμασέ το τώρα μέσα στον εαυτό σου και θα δεις. Σκέψου τη δύναμη που διαθέτεις. Ωραία, πολύ ωραία, θαυμάσια. Με μου λέτε, τι του συνέβη, μεγαλειοτάτη? Αυτός ο ηλίθιος γιατρός προσιμοποιήθηκε να γίνει πειραματόζω με νευκίνδυνο. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Και τώρα Τσάι πληρώνει την τραχία. Άκουσέ με! Τη δύναμή σου μόνο εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Θέλεις να με υπακούσεις? Ναι, θέλω να σε υπακούσω. Γύρνα πίσω στον καιρό σου. Μίστερ Χάιντ, 1886. Με την ανακάλυψή του βύθισε ολόκληρη την Αγγλία σε μια κόλαση από τάρατα. Ναι, τρομερή μου βασίλισσα. Θέλω τάρατα. Μα, Βάντα, θα χρησιμοποιήσεις φάρμακο? Ασφαλώς, Σάιπ. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι τα φάρμακα είναι οι καλύτεροι μου φίλοι και τα λατρεύω. Γουίλι, να εκδηλώνεσαι έτσι για τους παίχτες? Ναι, εγώ παιδιά φωνάζω αυτόν με τις πορτοκαλάδες. Κοίτα, τώρα γίνεται η επόμενη βολή. Ναι, ο παίχτης προσπαθεί να περάσει την μπάλα από το άνοιγμα. Και ο αντίπαλος προστατεύει το άνοιγμα χτυπώντας την μπάλα. Κέρδισε! Πόσο διακριτικός λαός είναι αυτοί οι Αγγλέζοι. Και την ευγένειά τους τη δείχνουν ακόμα και στους αντιπάλους τους. Με συγχωρείτε, κύριε, μήπως μπορείτε να μου πείτε... Τι χάρισες εσύ? Τι συμβαίνει? Έγιναν όλοι τους αντέρατα. Τι έγινε, πώς άλλαξαν έτσι όλοι τους? Βουίλι, πάμε να φύγουμε. Σας παρακαλώ, κύριε, μου δίνετε άλλη μια πορτοκαλάδα. Και εσείς, παιδιά, λέγατε ότι οι Εγγλέζοι είναι όλοι τους κύριοι. Μίλη, μας έχουν περικυκλώσει! Ήρθε η στιγμή για τα μεγάλα μέσα. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, Μίλη. Ναι, Λίλη, πάμε γρήγορα στο διαχρονόπλιό μας. Είμαστε ευτυχείς που σας καναβλέπουμε, Σπορτ Μπίλι. Γεια σας. Γεια σας. Και εμείς το ίδιο, Σπορτικούς. Γεια σας. Μα συνέβη κάτι το απίθανο. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Αγγλία έχουν μεταμορφωθεί σε τέρατα. Ω, τι έγινε? Μπίλι, είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Βλέπαμε ήσυχα ήσυχα μια παρτίδα κρίκετ και ξαφνικά όλοι άλλαξαν. Έγιναν όλοι τους αγνώριστοι. Και είναι πρωτάκουστο αυτό που λέει. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο κομπιούτερ μας σχετικά με αυτό το γεγονός.
Στις στιγμές αυτές παρακολουθούμε την αλλαγή της ιστορίας. Επαναλαμβάνεται το γεγονός της μεταλλαγής των ανθρώπων σε φοβερά τέρατα που συνέβη κατά το έτος 1886. Οι συνθήκες αυτές παρατηρούνται και σήμερα. Πιστεύετε ότι ένα εξωπραγματικό όν είναι υπεύθυνο για αυτή τη μεταστροφή? Όλα αυτά λοιπόν εξηγούν τι συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια της παρτίδας του κρίκετ. Η Βάντα θα υπάρχει πίσω από αυτά. Πολύ πιθανό, Λίλη, αλλά όποιος και να είναι παιδί μου, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν γρήγορα, πριν η κατάσταση σταθεροποιηθεί στο παρελθόν. Φεύγουμε λοιπόν αμέσως για το έτος 1886. Κι εγώ θα βρίσκομαι εκεί και θα σε περιμένω με αγωνία, Σπορτ Μπίλι. Θα σε περιμένω να τα πούμε με τον αγαπητό μου φίλο, Μίστερ Χάιν. Όλα έχουν γίνει όπως τα έχω προγραμματίσει. Φοβερό τάτι μου, κακοτάκτη μου, κοιτάξτε αυτόν εκεί πέρα. Είδατε, ξανά γίνε φυσιολογικός άνθρωπος. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Αγαπητέ μου, ντόκτορ, αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα, γιατί εσύ έχεις ανάγκη να πάρεις αυτό εδώ για να αισθανθείς θαυμάσια. Όχι, όχι, κυρία, δεν νομίζω πως είναι αυτό. Άλλα λοιπόν, πιέστο, με αυτό εδώ αποκτάς την πραγματική σου δύναμη. Ωραία, θαυμάσια! Και τώρα πήγαινε για τον Σπορτ Μπίλι. Σάιπ, πού χάθηκες? Εδώ είμαι, κακοτάτη μου. Εγώ θα διακτηριστώ στη Βανδαλουσία και θα γυρίσω στο μέλλον. Εσύ θα μείνεις εδώ για να βοηθήσεις τον κύριο Χάιν να μετατρέψει όλους τους κατοίκους του Λονδίνου σε τέρατα. Και να μην σε πάρει ο ύπνος, κακομοίρη μου, γιατί θα του πω να σε μετατρέψει σε σκουλίκι. Το Λονδίνο θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν δεν είχε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Σε καμιά πόλη δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Εγώ νομίζω πως δεν πρέπει να χάνουμε τον καιρό μας, Λίλη. Πρέπει να πάμε αμέσως στη Scotland Yard και να τους πληροφορήσουμε για τη Βάντα. Και εγώ θα σας δείξω πως δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη, παιδιά, η Scotland Yard θα πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ κοντά. Γουίλι! Τι έπαθε ο Γουίλι? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεν έχω τη δύναμη ούτε πίσω μου να κοιτάξω, Μπίλι. Τώρα σας έπιασα. Ακίνητος. Πάλι εσύ. Ήρθα ως εδώ για να σε συλλάβω, Χάιντ. Δεν θα τα καταφέρεις όμως αυτή τη φορά, αγαπητή μου detective. Είστε εντάξει, παιδιά? Ναι, και το οφείλουμε σε εσάς, Δεσποινής. Να συστηθώ, επιθεωρητής Ολιβία Φέρφαξ της Scotland Yard. Καταπληκτικό, γυναίκα επιθεωρητής της αστυνομίας. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία, Δεσποινής, εδώ είναι Αγγλία. Θα θέλατε τώρα να μου πείτε ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο Σπορτ Μπίλι. Εγώ είμαι η Λίλη. Και εκείνος εκεί ο Γουίλι. Είναι μια παράξενη υπόθεση. Εδώ και μερικές εβδομάδες αυτός ο φοβερός άνθρωπος έχει σπείρει τον πανικό στους κατοίκους του Λονδίνου με τις απάνθρωπες και τρομοκρατικές ενεργειές του. Αχ, όλος αυτός ο κακόμοιρος ο κόσμος ούτε το φαγητό του δεν μπορεί να ευχαριστηθεί. Το πλάσμα αυτό ονομάζει τον εαυτό του Mr. Hyde. Ασφαλώς έτσι πρέπει να είναι. Πρόκειται για την παλιά ιστορία του Δόκτωρο Τζέκιλ και του Mr. Hyde. Πολύ περίεργο. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Αφού δεν έγινε ακόμα, πώς θα την ξέρει? Σε αυτή την ιστορία λέγεται ότι ο Δόκτωρ Τζέκιλ ανακάλυψε ένα φάρμακο και ότι το φάρμακο αυτό το χρησιμοποίησε για τον εαυτό του. Ναι, ναι, το ξέρω. Ο κύριος Hyde είναι ο Δόκτωρ Τζέκιλ που βρίσκεται κάτω από την επίδραση του φαρμάκου του.
Ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πρέπει όμως να τον εμποδίσουμε πριν δώσει και σε άλλους ανθρώπους το φαρμακό του. Υπάρχει, ξέρετε, ένας γιατρός με το ίδιο όνομα στον παρακάτω δρόμο, παιδιά. Αχ, γιατί με αναστατώνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία συνήθεια η ώρα αυτή του τσαγιού. Η Βάντα είναι κατενθουσιασμένη μαζί σας με αυτό το φάρμακο που ανακαλύψατε και που κάνει τους ανθρώπους τέρατα, αγαπητέ κύριε Χάιντ. Τζέκιλ, εγώ είμαι ο Δόκτωρ Τζέκιλ. Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτό το φάρμακο. Εμένα με αρρωσταίνει. Οχ, οχ, αν χάσει τώρα τον έλεγχο του εαυτού του, η Βάντα θα τα βάλει μαζί μου. Σε παρακαλώ, γιατρέ, πιέσαι μια γουλίτσα. Θα ξαναπάρει χρώμα το πρόσωπό σου, στορκίζομαι. Δόκτωρ Τζέκιλ, είστε μέσα. Ποιος είναι? Είμαι ο επιθεωρητής Φέρφαξ της Scotland Yard. Μπορώ να περάσω? Είναι η αστυνομία. Τα πληροφορήθηκαν όλα. Μα δεν θα σας κάνουν τίποτε αν πείτε ότι είστε ο κύριος Χάιντ. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτα δίκιο. Δόκτωρ Τζέκι, είστε μέσα? Μη χτυπάτε, δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Γρήγορα, έλατε. Έφυγε, δεν είναι εδώ. Ή, εσύ και ο Γουίλι μείνετε εδώ πέρα, μήπως και θελήσει να ξανεπιστρέψει εδώ. Μπιλ, εσύ έλα μαζί μου. Θα οδηγήσω αυτούς τους τρελούς τώρα σε ένα πολύ διασκεδαστικό κυνήγι. Γουίλι, κυρία Φέρφαξ, μας είπε να περιμένουμε εδώ μέσα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της. Και θα μείνουμε εδώ πέρα, έτσι, μόνοι μας. Μα γιατί φοβάσαι, τι έπαθες, δεν σε καταλαβαίνω. Όσο δεν φοβάστε, ξυπνάκιδες, ε. Τώρα θα δεις. Ο Σάκ. Τους άκουσα, τους παγίδεψα. Τώρα ο επόμενος στο κατάλογο που πρέπει να παγιδέψω οπωσδήποτε είναι ο επικίνδυνος Sport Billy. Ώστε εσείς οι δύο είστε από αυτούς που ήθελαν να συλλάβουν τον κύριο Χάιντ. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Εσείς είστε οι φυλακισμένοι. Αν όμως εσείς, κύριε, δεν έχετε καμιά σχέση με τον δόκτωρα Τζέκιλ, πρέπει να μας ελευθερώσετε. Τζέκιλ, δεν πρέπει να αναφέρεις αυτό το όνομα σε μένα. Με κάνει θηρίο. Μόνο εγώ διαθέτω τη μεγάλη δύναμη τώρα. Η δύναμή σου πρέπει να ξέρεις ότι προέρχεται από τη χρήση ενός επικίνδυνου φάρμακου. Σε λίγο καιρό αυτό το φάρμακο θα σε καταστρέψει αν δεν το αποφύγεις. Έχω δει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και νέα παιδιά να καταστρέφονται από χημικές ουσίες, γιατί τις είχαν συνηθίσει και δεν μπορούσαν να τις κόψουν. Θέλεις λοιπόν στο τέλος να καταντήσεις ένας από αυτούς? Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν θέλω να σ' ακούσω. Εμένα η Βάντα μου υποσχέθηκε δύναμη. Τεράστια δύναμη αν δείξω πίστη στον εαυτό μου. Πρέπει να δράσουμε αμέσως, Sport Billy, πριν είναι αργά για τους φίλους. Θα δράσουμε αμέσως. Είναι το μαγικό βαλιτσάκι του Sport Billy. Τώρα είστε ευχαριστημένοι. Πάντοτε είμαστε ευχαριστημένοι μαζί. Κρατάει το μπουκάλι με το φάρμακο. Μακριά από μένα, Sport Billy. Να μη σε ξαναβρω στον δρόμο μου. Τ' άκουσες? Είστε όλοι καλά, Sport Billy? Θαυμάσια, αλλά εκείνος μας το σκάσε. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, το αντίδοτο. Το αντίδοτο για το φάρμακο του Χάιντ. Ωραία! Βρήκαμε λοιπόν τη λύση. Αυτό εδώ το αντίδοτο θα πρέπει να αντιστρέψει τα αποτελέσματα του φαρμάκου. Μπορεί να υπάρχει ελπίδα για τον δόκτωρα Τζέκι. Γρήγορα, πρέπει να τον βρούμε, παιδιά, πριν το φάρμακο επιδράσει τελείως τον εγκέφαλό του. Θα σε ακολουθήσουμε, Ολίβια, αλλά εμείς πρέπει πρώτα να έρθουμε σε επαφή με κάποιον. Sport Billy, κάνε σπόρτικους! Έλα, σπόρτικους! Έλα, σπόρτικους! Α, εδώ σπόρτικους! Γεια σου, Billy! Τι ανακάλυψες λοιπόν? Φαίνεται πως η Βάντα έχει κάτω από τον έλεγχό της το γνωστό τέρας, τον κύριο Χάιντ, και το περίφημο φάρμακό του. Εννοείς, Sport Billy, εκείνο το φάρμακο που έκανε τους ανθρώπους τέρατα? Ακριβώς, Πανδώσα. Πρέπει
χρειαζόμαστε να την εμποδίσουμε αμέσως τη Βάντα, γιατί αλλιώς θα κατασκευάσει τέρατα και στο μέλλον. Πρέπει να ανακαλύψουμε αμέσως πώς θα το χρησιμοποιήσουν το φάρμακο ο Χάιντ και η Βάντα. Αναμφιβάλλως θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι Εγγλέζοι. Για να δούμε τα ψάρια και τις πατάτες, το γνωστό απογευματινό τσάι, μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Σωστά. Το απογευματινό τσάι μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Ναι, αυτό είναι. Ασφαλώς αυτό θα είναι, παιδί μου. Ποιο εννοείς δηλαδή? Η γέφυρα του Λονδίνου και το απογευματινό τσάι έχουν μεγάλη σχέση με το νερό που χρησιμοποιούν. Ασφαλώς. Ο ποταμός το άμεσης περνάει μέσα από το Λονδίνο. Είναι μια ζωτική αρτηρία για την πόλη. Ο κύριος Χάιντ δηλαδή θα προσπαθήσει να δηλητηριάσει με το φάρμακό του τον Τάμεση. Τρέχουμε αμέσως για τη γέφυρα του Λονδίνου. Γρήγορα, Μπίλι! Το μέλλον της Αγγλίας το κρατάς εσύ στα χέρια σου. Η Βάντα θα νιώσει πολύ περήφανη για μας τους δύο. Ιδιαίτερα για μένα όμως. Νάτι, αυτοί εκεί είναι, εκεί πάνω. Πάμε. Πρέπει να τους πιάσουμε πρώτου προλάβουν να ρίξουν το φάρμακο. Μίστερ Χάιντ! Ποιος είναι? Ο Σπορτ Μπίλι. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να φύγω από εδώ πέρα. Ρίχη, για στάσου σε παρακαλώ, μην φεύγεις. Το φάρμακο. Πάλι εγώ το έχω. Μίστερ Χάιντ. Στάσου, Μίστερ Χάιντ. Μια στιγμή, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αυτό είναι που επιδιώκεις. Να γίνεις σκλάβος ενός φαρμάκου σ' όλη σου τη ζωή. Και μαζί με σένα όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας για πάντα. Μην τους ακούς αυτούς, κύριε Χάιντ. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι το ανίδωτο που θα σε σώσει. Και το δεύτερο είναι αυτό το φάρμακο που θα είναι και η τελική καταστροφή σου. Χάιντ, εσύ πρέπει να υπακούσεις τη Βάντα. Όχι, δεν θέλω να γίνω υπηρέτης της. Αισθάνομαι σαν να ξυπνάω από λίθαργο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό εδώ το ανίδωτο προτιμήσεις, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν βρίσκω κατάλληλα λόγια για να σας ευχαριστήσω. Μα τι λέτε, Δόκτωρ Τζέκιλ. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς όμως για μένα που δεν ήταν μπροστά η Βάντα και έτσι δεν είδε τι έγινε. Ωστά έξι λοιπόν, α! Αχ, όχι, όχι! Γεια σας, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Γεια σας, καλή ανάμωση. Αχ, Σπορτ Μπίλι, μ' άρεσε πάρα πολύ η παλιά Αγγλία. Και ακόμα είδες και της Φέρφαξ που ήταν τόσο γοητευτική. Μπορεί κι εγώ κάποια μέρα να γίνω γυναίκα αστυνομικός. Κι εγώ κάποια μέρα μπορεί να γίνω επιθεωρητής Γουίλι, ποιος ξέρει. Μα, προς το παρόν να σφάω αυτό εδώ τώρα. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις στη ζωή σου, αρκεί να είσαι τίμιος και ειλικρινής με τον εαυτό σου. Δεν είναι το επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το επάγγελμά του.
στατικό.